Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα. Καλή σεζόν ραδιοφωνική. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Βουλευτά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολλή δώρο, πολλή συζήτηση γύρω από το όνομά σας, κύριε Σιμόπουλε, μετά από μία ανακοίνωση σας την προηγούμενη εβδομάδα, όπου με την οποία ζητούσατε απαντήσεις σχετικά με την κατασκευή της νέας τούμπας. Προκλήθησαν πολλές αντιδράσεις, οξύτατη αντίδραση πρώτα από τον υπεύθυνο επικοινωνίας, νομίζω, και μέλος της διοίκησης της ΠΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο. Απαντήσεις δεν πήρατε, όπως διαβάζουμε και σε νεότερο ανακοινωθέν σας. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σιμόπουλε? Τώρα ξανά θα προτιμούσα να μην επανέλθω σε αυτή την ιστορία, σε μια ιστορία στην οποία πήρα μέρος με δελτία τύπου. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από ένα δελτίο τύπου. Από εκεί πέρα, ό,τι πω θα αποδυναμώσει όλα αυτά που έγραψα. Μάλιστα. Άρα δεν έχω να πω τίποτε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι όλα έγιναν με καλή διάθεση, όλα έγιναν στα πλαίσια του τρόπου που σκέφτομαι ότι πρέπει να εκφράζω την άποψή μου για σημαντικά θέματα που απασχολούν την πόλη, χωρίς να σκέφτομαι αν οι απόψεις μου θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Από εκεί και πέρα είναι τα δύο δελτία τύπου. Ο καθένας τα μεταφράζει δυστυχώς όπως θέλει. Σήμερα, εύχομαι όλα να κυλήσουν καλά και να αποδειχθεί ότι δεν είχα δίκιο και ότι θα προχωρήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ άμεσα μόλις θα υπογραφεί και το σχετικό προεδρικό διάταγμα, το οποίο είναι θέμα πολύ λίγων εβδομάδων ή, ας πω, πολύ λίγο ημερών, μηνών να υπογραφεί. Το θέμα είναι να γίνονται έργα στην πόλη, κύριε Σιμόπουλο, και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Οπότε, με αφορμή αυτό, κατά τη δική σας άποψη, έχετε αρθρογραφήσει, έχετε μιλήσει πολλές φορές, μιας και έχουμε μπει και σε εβδομάδα έκθεσης. Τι χρειάζεται για να αλλάξει η πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα? Πολλοί, ξέρετε, για να σας προλάβω, λένε ότι αυτό που της λείπει είναι η ενότητα και από εκεί και μετά η συνεννόηση. Κοιτάξτε, ναι, σε ένα πρώτο επίπεδο θα έλεγα ότι έχετε δίκιο, με την έννοια ότι έχουμε μια τάση εδώ πέρα, όταν έρχονται έργα και πόροι, να τα διώχνουμε με κάποιο τρόπο. Σας μιλάω για την υποθαλάσσια, για το μετρό. Μπορεί τώρα να είναι κάτι άλλο, να μην είναι το μετρό, να είναι το flyover, ας πούμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Ως προς αυτό, ναι, έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι φυσάει ένας άνεμος στην πόλη για τα έργα. Η κυβέρνηση συνεχίζει καταρχήν ό,τι είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη, όπως είναι η έκθεση, η ανάπλαση στο χώρο που είναι τώρα, όπως είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπως είναι και το στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Και επιτέλους θα πρέπει να έχουμε συνέχεια σε αυτή την πόλη. Αλλά προχωράει και το flyover, που είναι ένα έργο σημαντικό, και εγώ λέω ότι περιμένω άμεση δέσμευση ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης η επέκταση του μετρό δυτικά. Ανοίγεται ένα θέμα για την Δυτική Θεσσαλονίκη, για την Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία ταλαιπωρείται, υποφέρει και διαμαρτύρεται, και δικαίως. Και πολλοί ποντάρουν, τουλάχιστον στην κυβέρνηση, στο πάρκο, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Από εκεί και μετά, κύριε Σιμόπουλε, θεωρείτε ότι αυτός ο διχασμός ο οποίος παρατηρείται στην πόλη για οποιοδήποτε θέμα, δηλαδή σχέδιο ανάπλασης πλατείας Αριστοτέλους, διχασμός. Ναι, καταθέτει χθες πρόταση. Καλά, ακόμη εκεί δεν έχουμε τον διχασμό. Ναι, αλλά έχουμε άλλες υποθαλάσσια. Αυτό δεν είναι κακό. Υποθαλάσσια. Διχασμός είναι υποθαλάσσια και το μετρό, έτσι, Βενιζέλ. Ακριβώς. Αλλά έχουμε αντιπαραθέσεις. Δεν πειράζει, αντιπαραθέσεις σε ένα πρώτο επίπεδο, δηλαδή βγήκε ένα σχέδιο, κάποιος είπε κάτι άλλο, δεν πειράζει. Μπορεί να καταλήξουμε σε κάτι, αλλά όταν καταλήξουμε να προχωρήσουμε. Εσείς αισθάνεστε δικαιωμένος για την εξέλιξη του σταθμού Βενιζέλου, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το γνωρίζετε και από τη θητή σας ως Γενικός Γραμματέας. Και δέχτηκε πολύ πολεμική ο κ. Σιμόπουλος του Υπουργείου. Όπως δέχομαι τώρα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κάτι αντίστοιχο είναι. Καλά, τότε του Φρονόπου ήταν και χειρότερα, γιατί μπήκατε στο ΜΑΕ του Κυκλώνα τότε από τον πρώην δήμαρχο. Και τώρα βρέθηκα. Ξέρω τώρα τι θα με ρωτήσετε. Η δικαίωση θα έρθει την ώρα που θα κατεβαίνουν οι επιβάτες στο σταθμό Βενιζέλου και θα βλέπουν ένα σταθμό μουσείο. Και τότε, όταν θα γίνει μια δημοσκόπηση και θα αποδειχθεί ότι η επιμονή μου το να αποσπαστούν τα αρχαία για να γίνει ο σταθμός και να επανατοποθετηθούν
ήταν η σωστή. Δικαίωση θα έχω εκείνη την ώρα. Ακόμη βαδίζω προς τη δικαίωση. Κύριε Σιμόπουλε, μιας και μιλάμε για γήπεδα, πώς είδατε την πρόταση του Άρη παρουσιάστηκε για την κατασκευή νέου ιδιόκτου γηπέδου σε οικόπεδο 170 στρεμάτων στην περιοχή του αεροδρομίου και να υπάρξει μια ανταλλαγή με το Κλεάνθης Βικελίδης στο Χαριλάου? Από τη στιγμή που τα νούμερα βγαίνουν, ναι, και βρέθηκε σημείο επαφής, το βλέπω πάρα πολύ θετικό, γιατί να μην προχωρήσει. Mm-hmm. Αλλά σε αντιδιαστολή να πω ότι αυτό το οποίο προχωράει τώρα με την Τούμπα είναι αυτό το οποίο ήθελε η διοίκηση και ο ερασιτέχνης του ΠΑΟΚ. Δεν έφεραν κάποιο άλλο αντίστοιχο, παραδείγματος χάρη, μια αντίστοιχη πρόταση. Γιατί κάποιος μπορεί να τα συνδυάσει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ήρθε μια διοίκηση η οποία αποδέχεται από ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι αντίστοιχη με την πρόταση την οποία έφερε στην προηγούμενη μάλιστα κυβέρνηση η διοίκηση του ΠΑΟΚ και συμφώνησε με την προηγούμενη κυβέρνηση και η παρούσα προχωράει το σχεδιασμό που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ακριβώς. Και σε τελική ανάλυση, κύριε Σιμόπουλε, όλοι κρινόμαστε και όλοι κρίνονται. Και όλα κρίνονται για το τι λένε, τι έχει γράψει ο καθένας, τι έχει πει και τι έχει υποστηρίξει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν μετά τον ανασχηματισμό αισθάνεστε ότι η Θεσσαλονίκη υποεκπροσωπείται στην κυβέρνηση ή θεωρείτε ότι είναι μια λάθος ανάγνωση των αποφάσεων του Πρωθυπουργού? Το έχω πει πολλές φορές. Καταρχήν δεν κρύβομαι. Δεν υπάρχει βουλευτής ο οποίος να μην είναι υπουργός και να μην φαντάζεται ότι θα μπορούσε να είναι υπουργός. Κανείς. Αλλά ορισμένοι από εμάς δεν αποδέχονται ότι η επιλογή είναι πολυπαραγοντική. Ναι. Και το να μην μας επιλέγουν δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουν κάποιες ικανότητες ή δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, μπήκαν στην κυβέρνηση 3 βουλευτές, ναι, στον ανασχηματισμό και οι 3 δεν ήταν πρωτοεκλεγμένοι και είχαν μια παρουσία κοινοβουλευτική μακρά. Λέω ένα παράδειγμα, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και βέβαια ήταν από 3 νομούς οι οποίοι έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές. Αλήθως. Άρα λοιπόν μια επιλογή ήταν αυτή. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Μια άλλη επιλογή όταν πάμε στην πολιτική προστασία μπορεί να είναι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο ο Πρωθυπουργός θα ήθελε να υπάρχει μια επιλογή περισσότερο συνενετική. Άρα λοιπόν τα τοπικά κριτήρια δεν είναι σωστά, δεν είναι σωστό να μπαίνουν. Άσχετα αν εμάς από τη Θεσσαλονίκη δεν μας συμφέρει. Δεν μπορεί να γίνεται μια κυβέρνηση και να πει εγώ θα βάλω 3 από τη Θεσσαλονίκη, 15 από εκεί, 3. Δεν γίνονται έτσι. Ο κάθε πρωθυπουργός παίρνει υπόψη του κάποια δεδομένα και επιλέγει πρόσωπα σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία βάζει. Συγγνώμη τώρα, μια στιγμή τώρα, γιατί ο κύριος Κεδίκογλου μπήκε στην κυβέρνηση επειδή ήταν καλός ή επειδή ήταν από την Εύβοια που είχε πληγεί από τις καταστροφές? Έπρεπε παραδείγματος χάρη να βάλουν κάποιον από την Εύβοια, ναι, ο οποίος δεν ήταν πρωτοεκλεγμένος. Ήταν ο Σίμος ο Κεδίκογλου. Οι άλλοι δύο είναι πρωτοεκλεγμένοι. Έπρεπε να βάλουν κάποιο για τη δίκαιη μετάβαση από την Κοζάνη. Αχα. Ο οποίος δεν ήταν πρωτοεκλεγμένος. Και βάλαν τον κύριο Παπαδόπουλο. Και ήταν μόνο ο συνάδελφός μου ο Παπαδόπουλος, ο οποίος, ναι, είχε και εμπειρία από το Υπουργείο. Μάλιστα. Το ίδιο ακριβώς έγινε και στην Αχαΐα με τον Ανδρέα τον Γκατσανιώτη. Οι άλλοι δύο ήταν πρωτοεκλεγμένοι. Ναι. Κύριε Σιμόπουλε, η επιλογή στη Λιανίδη αντί του Ευάγγελου Αποστολάκη έχει τροτά σημεία δεδομένου ότι δεν αποτέλεσε την πρώτη επιλογή της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, έτσι όπως έγινε η ιστορία με τον κύριο Αποστολάκη απεδείχθη περίτρανα, καταρχήν περίτρανα, ότι δεν επιθυμεί τη συνένεση ο ΣΥΡΙΖΑ και αντί να είναι όπως βρέθηκε για ένα διάστημα κακός σε άμυνα η κυβέρνηση, έπρεπε να είναι στην επίθεση. Διότι ουσιαστικά έκανε μία πρόταση και μέσα σε εισαγωγικά ξεβράκωσε τα περί συνένεσης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, μόνος προς αυτό ήταν επιτυχημένη η επιλογή. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Από εκεί και μετά, θεωρείτε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε σχετικά εύκολα το σκόπελο, το γρατζούνισμα
και το μούδιασμα εκείνων των πρώτων ημερών. Γιατί ακόμα και τώρα, ξέρετε, φαντάζομαι το έχετε ακούσει κι εσείς από πολλοί κόσμο τον οποίο συναναστρέφεστε. Στην βάση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει το παράπονο, μα καλά δεν υπήρχε ένας άνθρωπος δικός μας. Μα γιατί υπάρχει το Μητρό Στελεχών τότε, άμα δεν τραβάς από εκεί. Για το συγκεκριμένο, η αρχική, η μεγάλη επιλογή ήταν να είναι ένας άνθρωπος που θα εκπροσωπεί μια συνένεση, άρα θα είναι πέρα από τα όρια της παράταξης. Άρα λοιπόν δεν μπαίνει θέμα ότι δεν έχει η παράταξη ικανούς ανθρώπους. Η επιλογή ήταν αυτής της μορφής. Μετά πάμε παρακάτω στα πρόσωπα, καταλαβαίνετε. Ναι. Αύριο μπορεί κάποιο τέλεχος από εμάς να έχει κάποια χαρακτηριστικά από τα οποία καλύπτουν μια θέση. Ναι. Δηλαδή πρώτα μπαίνουν τα χαρακτηριστικά της θέσης σε επίπεδο πρωθυπουργού και μετά επιλέγονται τα πρόσωπα. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Κανείς δεν λέει τώρα πρέπει να βάλω κάπου σε κάποιο υπουργείο το Σιμόπουλο, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα για να αναφερθώ σε μένα. Δεν είναι έτσι. Βάζουν τα χαρακτηριστικά της θέσης και μετά επιλέγουν τα πρόσωπα. Να βάλω ακόμα ένα ερώτημα. Σταύρο, θες να ρωτήσεις? Όχι. Εγώ με τη συνέχεια. Για την ακρίβεια θέλω να μιλήσω. Εκεί ήθελα να την πάω και υπάρχει ζήτημα τώρα. Εδώ είναι ο μεγάλος σκόπελος που πρέπει να ξεπεράσει αυτή η κυβέρνηση. Ο κύριος Σιμόπουλος είναι άνθρωπος της αγοράς. Ακριβώς. Έρχεται τσουνάμι. Πλέον είναι σαφές. Τι θα κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα, κύριε Σιμόπουλο? Καταρχήν, αυτή τη λέξη με το τσουνάμι την άκουγα συνεχώς. Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και για άλλα θέματα. Τσουνάμι, έλεγαν ότι θα γίνει τσουνάμι απολύσεων και τσουνάμι κλεισίματος επιχειρήσεων. Δεν το είδαμε. Μακάρι να μην πραγματικά το δούμε και αυτό. Υπάρχει ο φόβος και είναι μπροστά μας μεγάλων αυξήσεων. Από ό,τι γνωρίζω, για να αντισταθμίσει αυτό το πρόβλημα, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο θα εξαγγείλει κάποια μέτρα. Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, κυρίως να φανταστείτε, έχει ανέβει κατά 70-80% ο οικοδομικός σίδηρος. Αυτό δεν επηρεάζει το καλάθι της νοικοκυράς. Επηρεάζει όμως, παραδείγματος χάρη, το κόστος των κατοικιών. Επηρεάζει το κόστος το να γίνουν νέες μονάδες ξενοδοχειακές. Όλα είναι, έρχεται πίσω το ένα απ' το άλλο. Αλλά η άποψή μου είναι αυτή, ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό. Δηλαδή να αντισταθμιστούν με κάποιον τρόπο οι αυξήσεις. Εδώ ακούω ότι μπορεί να αναγγελθούν και μειώσει το ΦΠΑ. Ας δούμε λοιπόν το Σάββατο τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και ξαναμιλάμε. Πάντως το μεγαλύτερο ερώτημα το οποίο θέτει ο κόσμος είναι ότι οι αυξήσεις θα έρθουν, θα τις βιώσουμε. Όλοι είναι το φαινόμενο είναι παροδικό. Ναι, πόσες θα είναι και πόσες θα είναι ακριβώς. Και το σημαντικό επίσης είναι όταν θα αρχίζουν να πέφτουν οι τιμές κάποια στιγμή στις ευρωπαϊκές και οι διεθνείς τιμές ακριβώς. Θα έρθουν μετά να μειωθούν και οι τιμές και στα προϊόντα. Γιατί έχουμε το κακό συνήθειο, ξέρετε. Όταν κάτι ότι πωλείται, ανεβαίνει, ότι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Κοιτάξτε, ακριβώς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε μηδενικό πληθωρισμό ή και αρνητικό. Θα το δούμε. Αυτό μπαίνει ένα τέτοιο Μάλιστα. θέμα. Αλλά πάλι επιμένω. Με τις μειώσεις των φόρων, των άμεσων και των έμεσων, μπορεί να αντισταθμιστεί αυτή η αύξηση όσον αφορά το καλάθι της νοικοκυράς. Πολύ ωραία. Αυτό είναι και το κρίσιμο. Ωραία. Κύριε Σιμόπουλε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας στον Ιωσήλιο. Να είστε καλά. Και εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.